εκλεκτοί καλεσμένοι, φίλες και φίλοι από την αυτοδιοίκηση, τις παραγωγικές τάξεις, τα υπουργεία, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σας καλωσορίζω στην τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 2014-2020. Η σημερινή μας συνεδρίαση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς την τρέχουσα χρονική συγκυρία, αφενός η χώρα μας και η κοινωνία εξακολουθεί να βιώνει τις δραματικές επιπτώσεις της μακρόχρονης κρίσης. Και αφετέρου, γιατί στην Ευρώπη, την εξασθενημένη από την οικονομική και πολιτική κρίση και τις πολύπλοκες προκλήσεις στο εσωτερικό της, αλλά και το εξωτερικό της, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διάλογος σε όλα τα επίπεδα για το μέλλον του κοινού μας ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Με ιδιαίτερη έμφαση στην μελλοντική πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από το δεύτερο. Αν θέλουμε το κοινό μας ευρωπαϊκό εγχείρημα να έχει μέλλον, θα πρέπει όχι απλά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναπεί σε τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας, αλλά και να διασφαλίσει ότι τα ωφέλη της ανάπτυξης και της ευημερίας θα τα μοιράζεται ο καθένας πολίτης στην Ενωμένη Ευρώπη. Να νιώθει ότι οι πολιτικές είναι για αυτόν και να νιώθει ότι οι πολιτικές επηρεάζουν την καθημερινότητα του, αλλά και την προοπτική του. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξαναγίνει ελκυστική, πρωτίστως για τους πολίτες της. Η πολιτική συνοχή αποτελεί το βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποτελεί επίσης μία από τις πιο ορατές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αποδεικνύοντας τα ωφέλη της Ευρώπης στους πολίτες της, αφού οι κύριοι δικαιούχοι της είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι. Η ανάγκη για ανάπτυξη και συγκεντρωτισμό των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προσαρμογή σε επιπτώσεις του Brexit και τις λοιπές προκλήσεις. Δεν θα πρέπει να απαντηθεί εις βάρος της συνοχής και τις ανάγκες των πολιτών και θα είναι παράλληλα ικανή να αντιμετωπίσει υφιστάμενες και νέες προκλήσεις, συμβάλλοντας σημαντικά σε όρους αλληλεγγύης στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό τους. Το ΠΑΣ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι δύσκολο. Με λιγότερους πόρους καλείσαι να τα απεξέλθεις σε περισσότερες προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή έφερε νέα δεδομένα και ζητούν νέες απαντήσεις στα προβλήματα στην Ευρώπη. Έχουμε δει τι γίνεται σε όλες τις χώρες και από τις καρδιές και από τις πλημμύρες, πρόσφατα στην Αθήνα, πριν στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στην Νότια Γαλλία, είναι ένα φαινόμενο που έχει φτάσει στα όρια. Οι ανισότητες, οι κοινωνικές, διευρύνονται και διευρύνονται επικίνδυνα. Και αυτό θα λειτουργήσει ως καταλύτης σε μια αστάθεια πολιτική. Και δεν μπορεί να είναι κοινό το διακύβευμα με διευρυμένες τις ανισότητες. Όπως επίσης η ασφάλεια. Τρομοκρατία. Ριζοσπαστικοποίηση, όπως λέγεται στην Ευρώπη. Είναι νέες προκλήσεις, νέα προβλήματα στον πυρήνα το κεντρικό του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, με λιγότερους πόρους και με πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.
όταν σε παγκόσμιο επίπεδο θα έχει μεγάλη αναδιάταξη της παραγωγικής βάσης της παγκόσμιας κοινότητας. Πιστεύω, αγαπητοί φίλοι, ότι η σημερινή μας συνεδρίαση και τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα πορείας του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 θα επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν ζωτική πηγή χρηματοδότησης για τις περιφέρειες. Ειδικά για τις περιφέρειες στην Ελλάδα και για την περιφερειά μας. Με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, γνωστούς σε όλους εμάς ΚΑΠ, ουσιαστικά καταργημένους, και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περιορισμένο. Το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος 2014-2020 είναι ο βασικός αναπτυξιακός πυλώνας που έχουμε στα χέρια μας για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Ως Περιφερειακή Αρχή, πρωταρχικός μας στόχος είναι η αξιοποίηση του αναξιοποίητου δυναμικού της περιφερειάς μας και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικά και κοινωνικά. Όραμά μας είναι η αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδος, εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για την παραγωγική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδος αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο και υλοποιούμε παρεμβάσεις δίνοντας έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, την εξωστρέφεια, στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και αειφορία και επικεντρώνοντας σε αυτά όπου έχουμε πλεονεκτήματα ως περιοχή.